Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σε έξαρση βρίσκεται ο κορονοϊός, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ για την πανδημία, ενώ έφτασε και στην Ελλάδα η παραλλαγή Kraken, καθώς ανοιχτεύτηκαν συνολικά 6 κρούσματα. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο Κωνσταντίνο Κώστα Γκελντή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 6 περιστατικά της υποπαραλλαγής της Omicron XBB.1.5, όπως λέγεται, αλλιώς Kraken, έχουν εντοπιστεί πλέον στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εβδομάδια ενημέρωση του ΕΟΔΗ, η οποία κάνει λόγο για μια μικρή αύξηση των εισαγωγών με COVID-19 στα νοσοκομεία σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός των ασθενών, Έφη, να σου πω, με λίμωξη κορονοϊού που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 128, ενώ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας καταγράφηκαν 149 θάνατοι με μια διάμεση ηλικία τα 85 έτη. Να σου πω τώρα, Έφη, ότι όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η αυξημένη μεταδοτικότητα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα της Kraken που προκαλεί το συγκεκριμένο στέλεχος είναι πιο σοβαρά συγκριτικά με προηγούμενες παραλλαγές. Προς το παρόν, τα συμπτώματα της λίμωξης φαίνεται, Έφη, να είναι αντίστοιχα με τις προηγούμενες υποπαραλλαγές του στελέχους Omicron, αν και είναι λιγότερο συνηθισμένη η απώλεια της γεύσης ή και της όσφρησης, σε αντίθεση με τις παλιότερες υποπαραλλαγές της Omicron. Τώρα να σου πω ότι η πιθανότητα της νέας υποπαραλλαγής να προκαλέσει οξύεχμο επιδημιολογικό κύμα λοιμώξεων, δηλαδή να δούμε να πιέζεται το σύστημα της υγείας από το συγκεκριμένο στέλεχος σε μια κοινότητα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, Έφη, όπως το επίπεδο της συλλογικής ανοσίας. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει κολλήσει κορονοϊό το τελευταίο διάστημα, οπότε δεν ξέρουμε αν θα προκαλέσει μια δυσφορία η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή. Οι ίδιοι επιστήμονες πάντως, Έφη, επισημαίνουν ότι τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων του αναμνηστικού κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένης και της έξαρσης, Έφη, του ιού της γρίπης αλλά και του αναπνευστικού ιού του RSV, Έφη. Και βέβαια να πούμε ότι συνωστισμός και στα νοσοκομεία της περιοχής. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αναβρασμός τώρα επικρατεί στα φαρμακεία, καθώς φαρμακοποιοί και ασφαλισμένοι πρέπει να υιοθετήσουν νέους τρόπους αγοράς φαρμάκων. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, μόνο με ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να προμηθεύονται ακόμη και τα παυσίπονα ή τα αντιπυρετικά. Πρόκειται για μια προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων σε βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα. Αποκλειστικά με ηλεκτρονική συνταγή θα μπορούν να χορηγούνται όσα φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη και σε απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που ήδη εστάλει στα φαρμακεία της Πάτρας, που σημαίνει ότι ακόμα και τα παυσίπονα χρειάζονται πλέον ηλεκτρονική συνταγή. Θα πρέπει πλέον να ελέγχεται όλη η κατάσταση. Αυτό προσπαθεί τουλάχιστον το Υπουργείο, να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια επάρκεια για όλο τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και όπως γνωρίζετε όλοι, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα φάρμακα είναι σε έλλειψη, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη επάρκεια. Άρα λοιπόν, για να προστατεύσει τους καταναλωτές και να παίρνει ο καθένας το απαραίτητο, αυτό που έχει ανάγκη δηλαδή, και όχι μια ποσότητα που είναι υπερβολική, κατά κάποιο τρόπο θα ελέγξει ουσιαστικά την έλλειψη αυτή για να μπορέσει να πάρει όλος ο κόσμος και να προμηθευτεί το φάρμακό του. Σε όλα πλέον πρέπει να μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στα φαρμακεία θα στέλνεται τακτικά η λίστα των φαρμακευτικών προϊόντων που θα χορηγούνται μόνο εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά, για να είναι ενήμεροι και να μην χορηγούν τα φάρμακα με χειρόγραφη συνταγή ή μόνο με την απόφαση των πολιτών χωρίς καν συνταγή. Υπάρχει ενημέρωση και από το Υπουργείο. Έχει βγάλει και ενημέρωση ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Μέσα σε αυτές μπορεί πλέον ο καταναλωτής, ο ασφαλισμένος, να μπει να δει τι είναι ελλείψεις, και επίσης και εμείς μας λύνει τα χέρια γιατί μπορούμε να δώσουμε κάποιο γενώσιο με κάποιο παρόμοιο φάρμακο. Βέβαια, το νέο μέτρο προκαλεί την αντίδραση των ασφαλισμένων που εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους όπως κάθε φορά στους φαρμακοποιούς, που απλά, όπως τονίζουν, αυτοί εκτελούν τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και δεν τις λαμβάνουν. Έχουμε συμβιβαστεί με το πρόβλημα, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, κάνουμε το καλύτερο ό,τι είναι δυνατόν, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, πάντα υπάρχει γκρίνια. Ωστόσο, ήδη ξεκίνησε να διευθετείται το μείζον ζήτημα με τις ελλείψεις φαρμάκων, αν και θα αρκεστούν αρκετές ημέρες στα φαρμακεία της Πάτρας για να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Είμαστε σε καλό δρόμο. Θα έλεγα ότι αρχίζει και ομαλοποιείται η κατάσταση, όχι 100% αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σε σχέση με τα φάρμακα. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς η Ρούλα Πισπυρίγκου κρίθηκε προφυλακιστέα για τους θανάτους των και των δύο άλλων κοριτσιών της
Ήρδας και της Μαλένας. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελευταίας στιγμής, όπως είπες και εσύ, συγκεκριμένη εξέλιξη. Ξέραμε ότι από χθες είχε διακοπεί η απολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου για αυτούς τους δύο θανάτους των άλλων δύο παιδιών, των μικρότερων παιδιών. Είχαμε χθες την επεισοδιακή διακοπή της προανάκρισης, της ανάκρισης, συγγνώμη, η οποία συνεχίστηκε σήμερα αφού απορρίφθηκε το αίτημα που είχε υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Αλέξης Κούγιας, για εξαίρεση της ανακρίτριας που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα, συνεχίστηκε η διαδικασία και τώρα αργά το βράδυ, αργά το απόγευμα, βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση. Να πούμε ότι η απολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου είχε ξεκινήσει από χθες, όπως το είπαμε. Στην αιτιολογία της για τη διακοπή είναι ότι ο Αλέξης Κούγιας είχε επικαλεστεί και μάλιστα είχε κατηγορήσει για την ανακρίτρια ότι μπαίνει σε διαδικασίες πρωινάδικου. Ναι, κουτσομπολίστηκα. Προφανώς απορρίφθηκαν όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Και μέχρι στιγμής αυτές είναι γνωστές οι πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις. Προφανώς θα υπάρξει σε λίγο και κάποια δήλωση εκ μέρους του Αλέξη Κούγια. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προβεί σε αυτή τη δήλωση. Οπότε, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το μεταδώσουμε. Τώρα, πάμε πάλι στο χώρο της υγείας για εικόνες αποκάλυψης. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας κάνουν λόγο οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μάρκου και εσύ Αναγνωστοπούλου. Μαζί μας ο κύριος Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Για εικόνες αποκάλυψης κάνετε λόγο στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Τι είναι αυτό που αντικρίσατε, κύριε Μάρκου? Κοιτάξτε να δείτε. Υπηρετούσα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάνω από 30 χρόνια. Και έχω... Αυτό που συμβαίνει όμως αυτές τις μέρες και ειδικά μετά τη χθεσινή εφημερία είναι κάτι που υπερβαίνει πλέον κάθε φαντασία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στο τμήμα των επιγόντων νοσηλεύονται 26 περίπου ασθενείς. Οι περισσότεροι παθολογικά περιστατικά. Πάντα υπήρχαν σε στιγμές δυσκολίας από πλευράς διαθεσιμότητας κλινών κάποια κρεβάτια που νοσηλευόντουσαν κάποιοι ασθενείς για ολιγόρα στα επίγοντα μέχρι να βρεθεί κρεβάτι στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα σαν συνέπεια της χθεσινής εφημερίας είναι εκτός κάθε φαντασίας. Είναι 26 νοσηλευόμενοι ασθενείς παθολογικά περιστατικά. Αυτές είναι πραγματικά σκηνές αποκάλυψης. Τόσο όσον αφορά τις συνθήκες των ασθενών, όσο και όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι νοσηλεύονται μακριά τους γιατρούς, μακριά τις κλινικές που έχουν την υποδομή να τους υποστηρίξουν. Απλά είναι σε κάποιο ράτζο ένα κρεβάτι με έναν ορό στο χέρι. Ωστόσο, κύριε Μάρκου, οι δυνατότητες είναι προδιαγεγραμμένες και συγκεκριμένες. Προσέξτε, αυτό είναι γενικά σωστό, αλλά εξειδικεύοντάς το δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει? Όταν υπήρχαν αυξημένες απαιτήσεις, γινόταν μια και επί πανδημίας, γινόταν μια αναπροσαρμογή των διαθέσιμων κλινών από τις κλινικές οι οποίες δεν είναι παθολογικές και κυρίως αναφέρομαι στις χειρουργικές κλινικές, οι οποίες κατά κανόνα νοσηλεύουν ψυχρά περιστατικά, δηλαδή περιστατικά στα οποία το χειρουργείο προγραμματίζεται να γίνει και ούτως ώστε την ώρα της κρίσης του οξέως περιστατικού του παθολογικού καταλαμβανόντουσαν και κλίνες χειρουργικών κλινικών. Είναι πολλές χειρουργικές κλινικές. Όταν λέμε χειρουργικές κλινικές δεν εννοούμε μόνο τη χειρουργική. Εννοούμε την ορθοπαιδική, την οριλά, την ουρολογική, την οφθαλμολογική. Λοιπόν, επειδή μια τέτοια ορθολογική ανακατανομή για λόγους που πραγματικά ρίχνουν ευθύνες στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι και επικεφαλής μιας χειρουργικής κλινικής, αυτό το πράγμα δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Να είναι καλύτερα. Και δεδομένου ότι έχουμε αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού,
έχουμε γρήπη, έχουμε άλλες ιώσεις με τους ασθενείς να σπέβδουν στα νοσοκομεία, φοβάστε ότι το Σαββατοκύριακο, η εφημερία του Σαββατοκύριακου θα είναι τρομακτική για τα δύο νοσοκομεία της περιοχής, κύριε Μάρκου? Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ρίο, εκεί έχω τα στοιχεία. Και πραγματικά η ανακοίνωσή μας σήμερα έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους αρμοδίους να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε το αναμενόμενο φορτίο του Σαββατοκύριακου να μην δημιουργήσει την κατάσταση που απέχουμε. Μπορούν τώρα να γίνουν κάποιες κινήσεις, τώρα, ναι, τη στιγμή που μιλάμε? Βεβαίως. Ανακατανομή των κλινών. Δοκιμασμένο μέτρο και στο παρελθόν και από τα πράγματα απαραίτητο. Έχετε κάποιες πληροφορίες αν αυτό θα γίνει, κύριε Μάρκου? Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν το ξέρω. Ας ευχηθούμε να γίνει, βέβαια, γιατί προς αποφυγή ταλαιπωρίας και των ασθενών, των συνοδών τους, αλλά και του ίδιου του προσωπικού. Έτσι όπως το λέτε. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και με την ευκαιρία που μιλάμε, κύριε Μάρκου, ακόμη ένα θέμα και έχει να κάνει με την διακήρυξη, το διαγωνισμό για το πρώην 409 νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο. Άναψε φωτιές αυτή η διακήρυξη, καθώς φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα και η μίσθωση γίνεται αποκλειστικά για εμπορική και επαγγελματική χρήση και δεν περιορίζεται μόνο για υγειονομική μονάδα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το 309 το ξέρουμε όλοι ότι εκενώθηκε μετά τη μεταφορά των κλινικών του στο υπερσύγχρονο κτίριο του Αγίου Ανδρέα το 2017. Ετέθησαν οι συζητήσεις για το τι μέλη γενέστε, το εναπομείναν κτίριο. Μέχρι εκείνη τη χρονιά τα δεδομένα ήταν σαφή, και εννοώ τα νομικά δεδομένα, γιατί τα πολιτικά δεδομένα παραμένουν σαφή. Και λένε ότι ένας προγραμματισμός και μία συζήτηση για έναν υγειονομικό χώρο, ο οποίος μπορεί, πολλές απόψεις έχουν κατατεθεί, βαριούς πάσχοντες, χρόνιους πάσχοντες, ανακουφιστική φροντίδα χρειαζόμενους. Είναι πολλές οι απόψεις, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη που αυτή τη στιγμή εγώ θα προκρίνω. Και αυτό παραμένει. Βέβαια, τα νομικά δεδομένα με βάση αυτή την εξέλιξη που την έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν αλλάξει. Δηλαδή το 409 ήταν κληροδότημα Μαραγκοπούλου, το οποίο έλεγε ρητά και κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για νοσοκομιακή υγειονομική φροντίδα, αν όχι καθ' ολοκληρία, τουλάχιστον μέρος του στρατιωτικού προσωπικού. Αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι πραγματικά να είναι όλο ένα καινούριο στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο ενδεχομένως να είναι υπερβάλλον, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά το να είναι υγειονομικού αντικειμένου κτίριο και υπηρεσίες είναι προφανές. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας φρόντισε το 2020 με μια νομική απόφαση που λήφθη από το εδώ το πρωτοδικείο της Πάτρας να γίνει, θα έλεγα, ιδιοκτήτης νοσοκομείου, να μην το έχει ως κληροδότημα, δηλαδή να είναι ιδιοκτήτης αποκλειστικός. Αυτό το έκαναν οι θύνοντες του Υπουργείου προκειμένου να μην δεσμεύονται από τους όρους του κληροδοτήματος και να ανοίξει ο δρόμος να κάνουν την επόμενη κίνηση που είναι η προκήρυξη, η οποία έχει πολλά, θα έλεγα, η διαδικασία της, πολλά σκοτεινά σημεία. Μέχρι σε ιδιώτες απευθύνθησαν για να αναρτηθεί η διαθεσιμότητά του, χωρίς να αυτό να είναι νόμιμο, και να προδιαγράφεται ήδη η ανάθεσή του για κάποιους άλλους σκοπούς, τους οποίους προς το παρόν δεν τους ξέρουμε. Εμείς, σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τη Σιάννα Γνωστοπούλου, είχαμε κάνει και το Μάιο και τον Ιούνιο δύο ερωτήσεις, οι οποίες, ειδικά η πρώτη, το
Υπουργείο πέταγε την μπάλα στην κεραμίδια, απαντούσε άλλα ντάλλον και γι' αυτό αναγκαστήκαμε 2 μήνες μετά και επανήλθαμε. Απάντηση και πήρατε? Και εκεί πήραμε αυτή την απάντηση που σας λέω, ότι κοιτάξτε να δείτε, μάλιστα, είναι περιουσία μας, είναι, δεν είναι κληροδότημα πλέον και ως περιουσία μας μπορούμε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα την κάνουμε ό,τι θέλουμε για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρα μένει τώρα, κατά τη δική μου γνώμη, το πολιτικό σκέλος που αφορά πλέον αυτή την εξέλιξη. Γιατί μάλιστα, πολύ φοβούμαι ότι το νομικό σκέλος έχει χαθεί. Τι φοβάστε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Μάρκου? Την απώλεια μιας δυνατότητας να πλαισιωθεί το υγειονομικό σύστημα της περιοχής, της περιφέρειας θα έλεγα, με ένα εφόδιο το οποίο θα του είναι πολύτιμο, ειδικά σε εποχές χυμαζόμενες για το εθνικό μάλιστα σύστημα υγείας. Την απώλεια. Αυτό ακριβώς. Πάντως εκφράσατε και ένα παράπονο ότι δεν έχει αντιδράσει κανείς επάνω σε αυτό και θα πρέπει η πόλη να παίξει τον πρώτο ρόλο και να αντιδράσει ολόκληρη. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εμείς αναφέραμε ότι οι δικές μας ενέργειες ήταν πραγματικά έγκυρες και σωστές και οι αντιδράσεις μας σωστές. Το γεγονός ότι οι αντιδράσεις από το γενικότερο πολιτικό κόσμο της πόλης δεν είναι με την ένταση που πρέπει, που οφείλει λόγω του γεγονότος, ή αν θέλετε με την ένταση στην οποία έχουμε δει και άλλες φορές για λόγους αντίστοιχους ή μικρότερης σημασίας, αυτό είναι γεγονός. Οπότε γι' αυτό λέτε και καλείτε όλους τους φορείς να αντιδράσουν. Θα δούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μάρκου, για αυτήν τη συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Οι αγορές έχουν γίνει πλέον εφιάλτης για τους καταναλωτές και ειδικά η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ. Νέες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 30%. Σε κάποιες περιπτώσεις το 30%, γιατί σε αγαθά όπως γαλακτοκομικά κρέατα και απορρυπαντικά οι αυξήσεις είναι της τάξης του 5-10%. Τα φτωχά νοικοκυριά πλήττονται πολλαπλάσια από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αφού οι απολαβές δεν επαρκούν για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, για έναν πολίτη με αποδοχές της τάξης των 700 ευρώ το μήνα, ο πληθωρισμός είναι περίπου στο 13-14%. Οι τιμές συνεχίζουν να καλπάζουν σε σούπερ μάρκετ παρά τη μικρή ανακοχή στην περίοδο των εορτών. Η αποκλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια δεν φαίνεται να εμποδίζει ή να φρενάρει τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά από σήμερα, μάλιστα κατά 30%. Στα τρόφιμα καταγράφονται μεγάλες ανατιμήσεις, με το δείκτη να τρέχει με άνοδο 15,5%. Ενδεικτικά αυξήσεις καταγράφονται κατά 25,3% στα γαλακτοκομικά, 20,4% στα λάδια, 18,7% στο ψωμί, 16,7% στα κρεατικά, 12,6% στα λαχανικά, 13% στον καφέ και 8,7% σε ζάχαρη και γλυκά. Βεβαίως υπολογίζω, γιατί βλέπω ότι μου πληρώνω κάθε φορά που πάω στο σούπερ. Αλλά από εκεί και πέρα, για τις τροφίμων δεν λέτε? Ναι, είναι κάτι που περνάει από το χέρι μας δυστυχώς. Βοηθάει το καλάθι του νοικοκυριού? Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί νομίζω ότι δεν κερδίζεις και κάτι. Τα σούπερ μάρκετ λύσονται ανάλογα. Πρέπει να ψάχνεις στην αγορά, που δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω την αγορά. Οπότε τα δύσκολα, πιστεύετε, δεν τα έχουμε δει ακόμα, Δεν ξέρω. Θα δείξει. Τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Βλέπετε κάποια διαφορά με το καλάθι? Όχι, κυρία μου. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει, σας ανησυχεί? Ειδικά και τώρα με τα 40, θα ανέβουν πολύ. Ανεβαίνουν σίγουρα, αλλά δεν έχω παρατηρήσει σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, γενικά ανεβήκανε. Το καλάθι του νοικοκυριού βοηθάει, βλέπετε, ή δεν έχει διαφορά? Δεν νομίζω να βοηθάει αυτό τίποτα. Απλώς λέω, δεν βλέπω διαφορά, δηλαδή, από χθες. Δεν προσεγγίζετε από προϊόντα? Όχι μόνο, εντάξει. Δύσκολα πιστεύετε θα είναι και το επόμενο διάστημα? Αφού ανεβαίνουν συνέχεια, δύσκολα. Να πάρουμε 30 ευρώ αύξηση και να μας να πάρουν σε 9 εβδομάδα τα προϊόντα πάνω, ας πούμε, δεν μας σώνει. Δεν
τα 30 ευρώ αύξηση που θα πάρουμε. Το αυξανόμενο κόστος ζωής είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για το 100% των Ελλήνων έναντι 93% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έρευνα Ευρωβαρόμετρο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι αυξανόμενες τιμές, μεταξύ άλλων για την ενέργεια και τα τρόφιμα, γίνονται αισθητές σε όλες τις κοινωνικές και δημογραφικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως φύλου ηλικίας ή εκπαιδευτικού και κοινωνικού επαγγελματικού προφίλ. Καμία διαφορά. Οπότε κάθε μέρα και πιο δύσκολα, πιστεύετε? Πιο δύσκολα και θα έρθουν πιο δύσκολα. Από σήμερα θα ζώσουμε το ζωνάρι πιο πολύ. Θα τη βάλουμε στην εσωτερική τρύπα της ζώνης μας και θα ξεχάσουμε τα άλλα και ούτε ψωμάκι δεν θα φάμε. Μακαρόνι και ψωμί. Το καλάθι του νοικοκυριού βοηθάει, πιστεύετε? Καθόλου δεν έχει καμία σημασία. Δεν βοηθάει καθόλου. Άρα έρχονται ακόμα πιο δύσκολα, πιστεύω. Βεβαίως έρχονται πολύ δύσκολα, γιατί εδώ και 12 χρόνια οι μισθοί είναι καθυλωμένοι σε επίπεδα των 600-700 ευρώ και αν δίνανε κάθε χρόνο από 30-40 ευρώ αύξηση στους μισθούς, θα είχαμε φτάσει σήμερα να παίρνει ο εργαζόμενος 1000 ευρώ και κάπως θα μπορούσε να ισορροπήσει τα πράγματα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και έχει αντίκτυπο σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Σε εξέλιξη είναι ακόμη το μάζεμα της ελιάς στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια της Αχαΐας, αλλά και στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς η μεγάλη παραγωγή που σημειώνεται φέτος σε όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι αδύνατο να συλλεγεί λόγω της πρωτοφανούς έλλειψης εργατικών χεριών. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι αν και η φετινή παραγωγή ελιάς ήταν η καλύτερη της τελευταίας 20ετίας σε επίπεδο ποσότητας και τιμής, εν τούτης παραμένει ακόμη στα δέντρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια, Σωτήρη. Μεγάλο πρόβλημα, Έφη, η έλλειψη εργατικών χεριών. Από ό,τι μαθαίνουμε από την Ήπεθρο, το 80% περίπου των ξένων εργατών, των αλλοδαπών εργατών, που βρίσκονταν πάρα πολλοί από αυτούς, ακόμα και σε μόνιμη βάση στην περιοχή, έχουν πλέον φύγει, έχουν αναχωρήσει από, όχι μόνο από την περιοχή την δική μας, από την Πελοπόννησο, έχουν αναχωρήσει από όλη την Ελλάδα, έχουν προτιμήσει άλλες χώρες όπου προφανώς αναζητούν καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες οι συνθήκες διαβίωσής τους. Προφανώς. Υπάρχουν προφανώς καλύτεροι οικονομικοί όροι διαβίωσης και για να εργαστούν. Αυτό ωστόσο έχει συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά και μας το αναφέρουν και εκπρόσωποι του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος, φέτος η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή ήταν η καλύτερη των τελευταίων 20 ετών και σε απόδοση ελαιοκάρπου αλλά και σε παραγωγή ελαιολάδου και βέβαια και σε τιμή. Παρ' όλα αυτά το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει ήδη αφήνει το αποτύπωμά του στις καλλιέργειες, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Αχαΐας. Μεγάλη ποσότητα, μεγάλος όγκος ελαιοκάρπου παραμένει ακόμα χωρίς να έχει συγκομιστεί. Στην Αιγιάλια, από ό,τι μας είπαν, πρέπει να είναι ακόμα το 50% του ελαιοκάρπου πάνω στα δέντρα. Σε άλλες περιοχές εδώ στη δική μας, κοντά στην Πάτρα, γύρω στο 25% εκτιμάται και ίσως λίγο παραπάνω στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Η Αχαΐα, η οποία να σου πω ότι είναι ένας από τους νομούς που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες πανελλαδικά. Και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι όσο ο καρπός μένει πάνω στο δέντρο χάνει την ποιότητά του και βέβαια είναι εκτεθειμένος και στα ακραίες καιρικές συνθήκες. Προχθές είδαμε τη χαλαζόπτωση που ήδη όπως προειδοποιούν. Αλλά και η παρατεταμένη καλοκαιρία δεν βοηθάει. Δεν βοήθησε στις εξαιρικές καλλιέργειες γιατί εκεί χρειαζόντουσαν κάποια βροχή προκειμένου ο καρπός να αποκτήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε λάδι. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι σίγουρα αυτή η χρονιά χαρακτηρίζεται η καλύτερη των τελευταίων από τους ίδιους αγρότες, αλλά επισημαίνω ότι Με μεγάλη ζημιά όμως. Με πολύ μεγάλη δυσκολία γίνεται η συλλογή και συνεχίζεται ακόμα. Μάλιστα να μας αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι σε κάποια χωριά γέροντες, ακόμα και γέροντες έχουν απομείνει μόνοι τους, σιγά σιγά, δέντρο το δέντρο, ρυψοκινδυνεύοντας ακόμα και για κάποιο ατύχημα, ανεβαίνουν οι ίδιοι πάνω στις ελιές, δεν έχουν καμία χείρα βοηθείας. Τα παιδιά τους, πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν πάει στα αστικά κέντρα, εργάζονται, δεν μπορούσαν να πάρουν και πολλές ημέρες άδεια, να λείψουν πολλές ημέρες από την εργασία τους. Με αποτέλεσμα η παραγωγή, όπως είπα, να μένει στα δέντρα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να το δει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σίγουρα, γιατί δεν αφορά μόνο την ελιά. Αυτά αφορά όλες. Ότι θα ληφθούν μέτρα, Σωτήρη. Υπήρξε φέτος μια συμφωνία για Αιγύπτιους εργάτες, η οποία μάλλον δεν προχώρησε πάρα πολύ από ό,τι λένε. Πάντως να πούμε, Έφη, ότι οι αγρότες προσπάθησαν με διάφορες άλλες λύσεις, να βρουν άλλες λύσεις,
Ας πούμε, από ό,τι έμαθα, φέτος υπήρξε μεγάλη κινητικότητα στις επιχειρήσεις πώλησης αγροτικών μηχανημάτων, συλλογής ελιάς. Φαίνεται ότι στρέφονται προς αυτές τις λύσεις. Παρ' όλα αυτά, τονίζουν οι αγρότες ότι παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν ξέρουν τι ζημιές μπορεί να προκαλούν στα καρπό. Δέντρα. Και στα δέντρα ακόμα. Γιατί στο καρπό, λίγο το κακό. Mm-hmm. Αν προκαλυφθεί ζημιά στο δέντρο, θα είναι μακροχρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ίσως και ανεπανόρθωτη. Πάντως, το γεγονός είναι ότι καθυστερεί πάρα πολύ. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω η συγκομιδή. Με αποτέλεσμα ο καρπός, ο λεοκάρπος να είναι εκτεθειμένος και στις καιρικές συνθήκες. Επαναλαμβάνω, προχθές είχαμε μία χαλαζόπτωση πρόσχερη, αλλά προειδοποιούν οι αγρότες της Πάτρας ότι μπορεί να έχει αφήσει ήδη τα σημάδια του, αλλά όσο φτάνουμε και μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά και περνούν οι μέρες στο χειμώνα, φοβούνται ότι θα υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη φετινή παραγωγή σε πολύ σημαντικό βαθμό. Μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς και βέβαια συντονίζονται ώστε να ζητήσουν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Επέστρεψαν τα χαμόγελα στον κλάδο των ξενοδόχων της Αχαΐας, που εν όψη του τριμέρου του Πατρινού Καρναβαλιού του 2023 θα δουν τις επιχειρήσεις τους να κατακλείζονται από επισκέπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν το καρναβάλι, υπάρχει πληρότητα έως και 96% στα καταλήματα πάντα για το τελευταίο τριήμερο. Το γεγονός αυτό ίσως να επιτρέψει και το άνοιγμα των περιφερειακών εποχικών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. Οι μέρες δόξας από πλευράς επισκεψιμότητας αναμένεται να βιώσει φέτος η Πάτρα, που θα θυμίζει ειδικά στο τελευταίο τριήμερο της αποκριάς την Πάτρα προ 15ετίας, όπου κάθε σπίτι ήταν γεμάτο από επισκέπτες, γιατί τα ξενοδοχεία ήσαν γεμάτα ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, φέτος, μετά από 3 χρόνια κύρωσης των παρελάσεων εξαιτίας της πανδημίας, η επιθυμία για καρναβάλι είναι μεγάλη, όχι μόνο από τους πατρινούς, αλλά και από αυτούς εκτός της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Η αλήθεια είναι ότι μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, να ταξιδέψει, και εκ των πραγμάτων και το καρναβάλι είναι αυτό το οποίο μας δίνει μια εικόνα που είχαμε να τη δούμε εδώ και 15 χρόνια. Που σημαίνει τι, ότι ήδη η πόλη των Πατρών για το τρίμερο του καρναβάλιου έχει μια πληρότητα γύρω στο 90-95%. Οι ξενοδόχοι είναι σίγουροι πως το τελευταίο τριήμερο όλα τα ξενοδοχεία θα είναι στο 100% της πληρότητάς τους, και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ανοίξουν και τα περισσότερα από τα εποχικά ξενοδοχειακά καταλήματα που βρίσκονται περιφερειακά της Πάτρας, για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες του Πατρινού Καρναβαλιού του 2023. Τουλάχιστον για αυτό το τριήμερο. Ναι, όντως επιστρέφουν τα χαμόγελα. Όσοι φυσικά αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να έρθουν στην Πάτρα θα απογοητευθούν, αφού σε μερικά 24 ώρα αναμένεται η σημερινή πληρότητα του 96% να τερματίσει στο 100% για το τελευταίο τριήμερο, αφού για το προηγούμενο διάστημα δεν ενδιαφέρονται οι επισκέπτες. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει το πράγμα, ότι μάλλον δεν θα βρίσκουν. Ονειρεύτηκα ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία δημιουργίας στη δουλειά που μόλις ξεκίνησες, στο χόμπι που ποτέ δεν άφησες, εκεί που παίζουν τα παιδιά φτιάχνοντας το δικό τους κόσμο. Στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου για να φτάσεις στον προορισμό σου, όσο μακρινός κι αν είναι. Ονειρεύτηκα ότι η ελευθερία... Ότι η ελευθερία θα είναι αφετηρία. Σε κάθε σου επιλογή. Ότι ο σύγχρονος κόσμος θα είναι η γειτονιά σου. Ότι οι επιλογές σου θα οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Ονειρεύτηκα μια ζωή όπου η τέχνη σε βρίσκει παντού, με κάθε τρόπο. Ένα μέλλον όπου η ελπίδα έχει αξία. Ονειρεύτηκα ότι η αγάπη πάντα θα βρίσκει χώρο για να υπάρξει παντού.
ονειρεύτηκα τη σημασία του να ζεις. ΕΣΠΑ, 20 χρόνια στη Δυτική Ελλάδα, χτίζει έναν κόσμο δημιουργίας, χρηματοδοτώντας πάνω από 10.000 δράσεις με έργα πολιτισμού, ανάπλασης, υποδομών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, καινοτομίας, αστικής αναβάθμισης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ονειρεύεται την επόμενη μέρα. ΕΣΠΑ, σημασία έχει να το ζεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε στο θέμα της ακρίβειας. Όπως είπαμε και στην κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, οι αγορές έχουν γίνει εφιάλτης για τους καταναλωτές. Από σήμερα περίπου 30% αύξηση σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, κυρία Καρούνια. Καλή χρονιά και σε εσάς. Με υγεία το βασικότερο. Και πάμε παρακάτω, γιατί τα προβλήματα δεν τελειώνουν τις καθημερινότητες. Παρόλο ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα καλό πρόσωπο, αφού τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι έπεσε ο πληθωρισμός, ενώ ακριβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα. Πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώμη σας, κύριε Λεχουρίτη, πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Guinness, κυρία Καρούνια. Να πέφτουν οι τιμές, να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων και να πέφτει ο πληθωρισμός. Αυτά όλα είναι ένα τεχνητό ουσιαστικά προφίλ της κυβέρνησης, που διαμορφώνει τα στοιχεία με βάση τα χαρτιά και όχι με βάση την κανονικότητα της αγοράς. Γιατί η αγορά δείχνει εντελώς διαφορετικά στοιχεία από ό,τι δείχνουν οι έρευνες της Ελστάτ. Νομίζω ότι η μεθόδευση αυτή θα έχει άσχημα αποτελέσματα, γιατί σε κάποια δεδομένη στιγμή θα υπάρξει τεράστια έξαρση, αλλά η κυβέρνηση θέλει να εμφανίσει ότι πέφτει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για να μην δώσει αυξήσεις ούτε στους μισθούς ούτε στις συντάξεις. Πόσο θα αντέξουν οι καταναλωτές, κύριε Λεχουρίτη? Μα δεν αντέχουν, κυρία Καρούνια, δεν αντέχουν άλλο οι καταναλωτές όταν κάθε μέρα. Κοιτάξτε, σήμερα έχει 12 ο μήνας και έχουμε αυξήσεις σε τιμές προϊόντων 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά και πάει λέγοντας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε να κάνουμε έρευνα στην αγορά και να βλέπουμε η ζάχαρη να πωλείται στο 1,38. Μη το γάλα το φρέσκο στα 2,010 ή 1,88 το γάλα το φρέσκο, ή το λάδι να πωλείται το αγουρέλαιο τα 750 ml στα 9,90 ή το απλό λάδι το έξτρα παρθένο στα 8,5 ή 8,90 ευρώ. Αυτές οι τιμές είναι απαγορευτικές για να αγοράσει πλέον προϊόντα ο καταναλωτής. Τα άλευρα, το αλεύρι πήρε σχεδόν 100% αύξηση από πέρυσι. Και αυτοί οι προφάσεις ότι για την ακρίβεια φταίει η παγκοσμιοποίηση ή φταίει ο πόλεμος, νομίζω ότι είναι μια σκέτη κοροϊδία, δεν πείθουν κανένα, και έχουμε αποδείξει στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτά τα οποία επικαλούνται είναι ψευδής στοιχεία. Είναι προφάσεις, λέτε? Εννοείται είναι προφάσεις, καθαρές προφάσεις. Κοιτάξτε, όταν το 2021, πριν τον πόλεμο δηλαδή, ακρίβηνε το ρεύμα, μας λέγανε ότι η ακρίβεια θα είναι 1 με 2 ευρώ το μήνα. Ήταν τελικά 1 χιλιάρικο το μήνα ή 2 χιλιάδες το μήνα. Παράλληλα, τι άλλο μας είπαν? Ότι τα προϊόντα θα επανέλθουν στην κανονικότητα έως τέλος του 2021. Αντί λοιπόν να επανέλθουν σε κανονικές τιμές, είδαμε μία έξαρση της ακρίβειας όταν τα άλευρα πήραν 4 φορές αύξηση χωρίς να έχει έρθει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Άρα αυτή η επίκληση ότι για όλα φταίει ο πόλεμος ή για όλα φταίει η παγκοσμιοποίηση, νομίζω ότι δεν πείθουν ούτε και τον αισιόδοξο καταναλωτή. Άρα η σημασία είναι ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες αυξήσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και το 30%, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, τυροκομικά. Ήδη εμφανίστηκαν μεγάλες αυξήσεις στα τυροκομικά. Θεωρώ ότι το ίδιο θα συμβεί και στα κρέατα,
Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, όταν είδαμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το αρνάκι να φτάνει στα 14 ευρώ, το μοσχαράκι στα 13 ευρώ, το χοιρινό στα 7-7,5 ευρώ, όταν είδαμε τα κρέατα λοιπόν να έχουν μια τεράστια αύξηση τιμής, καταλαβαίνετε πού θα πάνε και τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα το καλάθι του νοικοκυριού ήταν ένα εφεύρημα του κυρίου Γεωργιάδη, το οποίο ουσιαστικά δεν έδωσε ανακούφιση στον κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν κάποια φτηνά προϊόντα που πάντα υπήρχαν. Πάντα υπήρχαν. Άρα δεν προσέδεσε κάτι, δεν πρόσφερε κάτι επιπλέον το καλάθι του νοικοκυριού. Απλά προσέφερε μόνο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ουσιαστικά στρώνει το δρόμο για το προσωπικό του συμφέρον και όχι για το συμφέρον της κυβέρνησης, αλλά και των πολιτών. Γιατί όταν κοροϊδεύεις, λες ότι με βάση το καλάθι του νοικοκυριού συγκρατήθηκαν οι τιμές, ενώ του αποδεικνύεις ότι μα δεν έχουν συγκρατηθεί οι τιμές, η ακρίβεια και οι τιμές στα προϊόντα ανεβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν να κρατήθηκαν οι τιμές? Δηλαδή, και φέρνουμε συγκριτικά στοιχεία. Κύριε Λεχουρίτη, δύσκολο και το επόμενο διάστημα που ακολουθεί? Θα είναι χειρότερο το 2023 από ότι το 2022, κυρία Καρούνια, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει στην αγορά. Δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία. Θεωρώ ότι η λογική τους είναι φάτε, πιέστε όσο μπορείτε και όσο αντέχετε. Εμείς εδώ είμαστε. Άλλωστε το έχει αποδείξει κατ' επανάληψη όταν μειώθηκαν οι ποσότητες στις συσκευασίες των προϊόντων και μέχρι σήμερα έχει περάσει σχεδόν 6 μήνες, 8 μήνες που έχει αποδεχτεί ο ίδιος ο Υπουργός ότι η μείωση των ποσοτήτων είναι παράνομη, αλλά πρόστιμα και κυρώσεις εναντίον αυτών που παρανομούν δεν έχουμε δει ακόμα. Άρα προς τι να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση? Εγώ να δεχτώ, να είμαι καλοπροαίρετος και να δεχτώ το εξής, κυρία Καρούνια, ότι για την ακρίβεια είναι το μεγάλο ζητούμενο. Φταίει η παγκοσμιοποίηση. Να το δεχτούμε αυτό? Να το δεχτούμε. Ωραία. Η κυβέρνηση που κυβερνάει τον τόπο, τι κάνει προς την κατεύθυνση αυτή? Διότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα ή να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις για να μπορέσει να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα ο πολίτης, ή διαφορετικά πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σημαντικά προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα, για να πέσουν οι τιμές παραγωγής προϊόντων. Αλλά και παράλληλα, τι μας λέγανε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν ακρίβαινε το ρεύμα, ότι για την ακρίβεια του ρεύματος φταίει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο? Μάλιστα, έπεσε το φυσικό αέριο, έπεσε το πετρέλαιο και ακόμα το ρεύμα είναι ακριβό. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση, που είναι χρήματα των φορολογουμένων και τα δίνει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ θα μπορούσε να τα δώσει στην υγεία, στην παιδεία, θα έχουμε πάλι πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα ποιος δουλεύει τελικά? Μάλλον η κυβέρνηση και οι πάροχοι και τα συμφέροντα δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Να, δεν ξέρω τι να πω, κύριε Λεχουρίτη, ας ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα για όλους τους πολίτες. Κύριε Καρούνια, τι να πείτε και εσείς? Να. Και εσείς στα ρεπορτάζ που κάνετε διαπιστώνετε αυτά τα οποία λέμε εμείς ως ΣΥΝΚΑ. Εμείς την αλήθεια λέμε. Δεν είμαστε ούτε κόκκινοι, ούτε πράσινοι, ούτε γαλάζιοι, ούτε τίποτα. Το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, όλα αυτά τα 53 χρόνια παρουσίας στο καταναλωτικό κοινό, λέει καθημερινά την αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Λεχουρίτη, και να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.